κύριο στόχο πλέον τα ρωσικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια στην Ανατολική Μεσόγειο και η δράση του ρωσικού στόλου στην περιοχή. Αμερικανοί κομμάντο Navy SEAL συνεργάστηκαν με τι ελληνικέ δυνάμει ειδικών επιχειρήσεων ενώ εκπαιδεύονταν με το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κλάση Ohio USS Florida. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνα έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακέ εικόνε των Αμερικανών SEALS που εκτέλεσαν άσκηση με το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κατευθυνόμενων πυράβλων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Οι Αμερικανικέ φώκε που εδρεύουν στην Ανατολική Ακτή συμμετείχαν σε μια άσκηση διαλειτουργικότητα των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων στο USS Florida, κλάσης Ohio. Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα στι 26 Φεβρουαρίου στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνε τη 17 Μαρτίου ενδεικτικό τη κατάσταση στη Μεσόγειο. Οι κοντινέ εικόνε των προσώπων των Navy Seals έχουν θολώσει για να κρύψουν την ταυτότητά του. Κανένα πολεμικό πλοίο υποβρύχιο δεν μπορεί να μπει ή να βγει από και προ τα στενά του Ελισπόντου με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα ή το Αιγαίο, χωρί να ελέγχεται από την Ελλάδα και κατ' επέκταση από τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική χάρη στι βάσει του σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη. Οι Ρώσοι έχουν μια επιθετική στάση που δεν ήταν συνηθισμένη στη Μεσόγειο και προηγουμένω ήταν εμφανή μόνο στη Βαλτική. Ο κίνδυνο ενό ατυχήματο είναι πιθανό και όταν υπάρχει τέτοιο ατύχημα, ποτέ δεν ξέρει πού θα μπορούσε να καταλήξει. Η ενεργοποίηση τη συμμαχική κοινή δύναμη τη Νάπολη ήταν μέρο του μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ που αποσκοπούσε στην προσαρμογή τη συμμαχική στρατιωτική δομή στι επιχειρησιακέ προκλήσει σύγχρονου πολέμου προκειμένου να αντιμετωπίσει τι αναδυόμενε απειλέ στη νέα χιλιετία. Η αποστολή τη είναι να προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διεξάγει στρατιωτικέ επιχειρήσει προκειμένου να διατηρήσει την ειρήνη, την ασφάλεια και την εδαφική ακαιρεότητα των κρατών μελών τη Συμμαχία σε ολόκληρο τον τομέα ευθύνη. Οι Ρώσοι επιζητούν βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι Τούρκοι έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρων περιοχών στα πρότυπα τη πάλε πότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα μόνο να χάσει έχει από όλα αυτά, αφού τα σχέδια Πούτιν-Ερντογάν στοχοποιούν και το Αιγαίο, το οποίο οι Μπολσεβίκοι δεν επιθυμούν να ελέγχεται από την Ελλάδα για τα δικά του σχέδια στη Μέση Ανατολή και Αφρική. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ και η Ελλάδα εμβαθύνουν συνεχώ την αμυντική συνεργασία του, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, η Ελλάδα και οι Ηνωμένε Πολιτείε πραγματοποιούν τριμερεί και διμερεί ασκήσει αρκετέ φορέ το χρόνο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.